Η Σιάτιστα είναι μια πρικισμένη πόλη που είναι με στα βουνά κτισμένη και με την ιστορία της στον κόσμο ξαπουσμένη και είναι στολίδι ζηλευτός όλη την οικουμένη και η οποία προτίμησε στα βουνά να πάει να κατοικήσει σαν τον αητό στα αγριόβραχα ελεύθερη να ζήσει παρά στους κάμπους και εκεί να είναι σκλαβωμένη. Γι' αυτό την βλέπουν σήμερα μες στα βουνά κτισμένη. 4 Νοεμβρίου 1912 ημέρα Κυριακή. 4 Νοεμβρίου 2018 ημέρα Κυριακή. 106 χρόνια μετά την απελευθέρωση της Σιάτιστας του εθνικού αδάμαντος όπως την αποκάλεσε ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Οι γενναίες παρήλθαν, τα γεγονάτα μεσολάβησαν και η Σιάτιστα φέτος γιορτάει στα ελευθεριά της και ετοιμά όλους αυτούς που αγωνίστηκαν για την ελευθερία. Για τη μάχη της Σιάτιστας ο στρατηγός Νικόλαος Κλαδάς γράφει: «Η μάχη της Σιάτιστας μοναδική στο είδος της και η νικηφόρος έκβαση στα μέτρα συνετέλεσε όχι μόνο στη σωτηρία της πόλης Σιάτιστης αλλά και των αυτοί καταφυγόντων και στην έγκαιρον προέλαση του ελληνικού στρατού προς κατάληψη της Θεσσαλονίκης». Και η Σιατιστινή Ιθάλια Φλωρά Καραβία γράφει: «Η Σιάτιστα είχε περηφάνεια γιατί ψησμία πριν έρθει ο στρατός με τα σφήμα των εικόν του Σαρανταπόρου και των Σερβίων και πριν καταληφθεί η Κοζάνη μερικοί τολμηροί και ανυπόμενοι Σιατιστινοί εξεσκούριασαν τα κρυμμένα όπλα και εκήρυξαν την πόλη ελληνική». Και ο Μιχαήλ Αναστασάκης, αρχηγός των Αθελοντών και Σαμιτών, γράφει: «Εάν η Σιάτιστα έπιπτε, ίσως τα όρια του ελληνικού κράτους να ήσαν νοτιότερο της Φλωρίνης». Να όμως τη γράφει και ο Σπύρος Ματσούκας, ποιητής, ο οποίος επισκέφθηκε τη Σιάτιστα το 1918. «Γεια σας, χαρά σας βρε παιδιά και κριτά αστέρια, γεια σας, χαρά σας βρε παιδιά, εσείς που πολεμήσετε εδώ στα υψηλά βουνά». Για τον μνημόσυνο, τον κάνω μνημόσυνο στον Παπατέρπο, στον Παπαδάκη και σε όλους αυτούς που σκοτώθηκαν εδώ στα ψηλά βουνά. Βρισκόμαστε στο ύψωμα Γκραντίστη, υψόμετρο 1036 μέτρα. Εδώ σκοτώθηκε ο Γιώργιος Καπετσίνης, λοχαγός. Σκοτώθηκαν οι κριτικοί Λεωνίδας Παπαμαλέκος, Γιώργιος Παπατόπετρος, επίσης και Παναγιώτης Φιωτάκης, η Σιατιστή Γιώργιος Τσίπος και Αθανάσιος Χατζηζής, και τραυματίστηκαν ο Ηρακλής Γκιουλέκας, Σιατιστινή, ο Λουκάς Κακάλης και στη συνέχεια μετά άλλοι δύο Σιατιστινοί. Απέναντί μας μετά είναι το βουνό Καστράκι. Το Καστράκι είναι υψόμετρο 1069 και δίπλα μας είναι το Οσβέντζος βουνό που με διάταγμα έγινε κάστρο. Οι κορυφές των τριών αυτών βουνών θυμίζουν τα μεγάλα γεγονότα που έγιναν εδώ στη Σιάτιστα και δείχνουν ότι οι Σιατιστινοί πολέμησαν με μεγάλη δράση. Το μεγαλούργημα αυτό των Σιατιστινών θα διηγείται σε όλους τους αιώνας την άθρατη δόξα της Σιάτιστας, διότι η Σιάτιστα είναι η πόλη των εθνικών αγώνων, των πολιτιστικών θησαυρών, των ευεργετών, των δωρητών, των μεγάλων και γραφικών ηθών και εθήμων και παραδόσεων, των βουναρικών, των δερμάτινων, των εκτροφίων, των ηλιαστών κρασών. Και μάλιστα η λαϊκή μουσα αποθανάτησε με στίχους: «Κοιμάται η Σιάτιστα και όμως αγρυπνάει, άλλοι ντουφέκια ξεκρεμούν και άλλοι σπαθιά τροχάνε. Κοιμάται η Σιάτιστα και η δόξα τη σημώνει, η πιο καλή ημέρα της αυτή που ξημερώνει». Έτσι πραγματοποιήθηκαν οι προφητείες του Κοσμά του Ιτολού, ο οποίος επισκέφθηκε τη Σιάτιστα στα μέσα του 18ου αιώνα και είπε τότε: «Ω ευλογημένο βουνό, πόσες ψυχές γυναικοπαίδων θα σώσεις όταν θα έρθουν τα χαλεπά χρόνια. Καλότυχοι είστε εσείς που βρεθήκατε εδώ στα ψηλά βουνά. Αυτά θα σας φυλάξουν από τα πολλά δεινά». Τα ιστορικά αυτά στοιχεία έχουμε χρέος να τα διαφυλάξουμε σαν κόρη οφθαλμού, αν θέλουμε να διατηρήσουμε την εθνική μας αυτοσυνειδησία και ταυτότητα και να μην γίνουμε ένας λαός άχρωμος κοσμοπολίτικος χωρίς ιδανικά. Ζήτω λοιπόν η ιστορική, η λεβεντογένα, η παραδοσιακή και ευεργετομάνα Σιάτιστα, μια πόλη με πλούσια ιστορία, παράδοση και πολιτισμό. Και η Σιάτιστα που κτίστηκε ψηλά στα Ιτωράκια, εκράτησε αμόλυντα και ελληνικά τα βράχια. Και έτσι ακόμα μια φορά αλήθιψε η ρίση. Ζήτω η Σιάτιστα λοιπόν και πάλι.